Είμαστε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέζου, κύριο Νικόλα Σπανό. Κύριε Σπανέ, είναι η πρώτη φορά που είστε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και έρχεται ένα τόσο νευραλγικό κομμάτι να διαχειριστείτε. Πρόσφατα κοινοποιήσατε τον απολογισμό εξαμήνου του νομικού προσώπου και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία από αυτόν. Καλημέρα και από μένα. Έχετε δίκιο, είναι η πρώτη φορά που είμαι στον πρώτο βαθμό στην αυτοδιοίκηση, παρόλο που έχω μια εμπειρία, είχα ασχοληθεί στην κοινότητα Λουτρών. Ο Σύνδεσμος είναι ένα νευραλγικό κομμάτι του Δήμου μας, ο οποίος έχει πάρα πολύ δουλειά σε καθημερινή βάση. Από την πρώτη μέρα που ο Δήμαρχος με εμπιστεύτηκε και μου είπε ότι θα πάω στο Σύνδεσμο, είμαι καθημερινά εδώ, ενημερώνομαι. Έχει πάρα πολύ ευρύ αντικείμενο, ειδικά η παιδική μας σταθμή, τα ΚΑΠΗ, το κέντρο κοινότητας. Μέσα στο κέντρο κοινότητας έχουμε το παράρτημα με το κέντρο των μεταναστών, έχουμε το παράρτημα Ρωμά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλει καθημερινά δουλειά. Ποια ζητήματα είναι εκείνα που θεωρείτε εσείς κρίσιμα και τα έχετε θέσει ως προτεραιότητα? Η βασική προτεραιότητα είναι να κάνουμε δύο νέους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή με ενδιαφέρει ο δεύτερος παιδικός σταθμός που είχε κλείσει και συστηρίζεται τώρα με τον πρώτο, να κάνουμε ένα καινούργιο παιδικό σταθμό και να το παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο παιδικό, βρέφο, νηπιακό σταθμό. Δηλαδή να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα βρέφη. Σε επίπεδο Δήμου Μυτιλήνης. Όσον αφορά για την Δυτική Λέζου, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι στον Πολυχνήτων και εκεί ένα καινούριο παιδικό σταθμό, γιατί αξίζει η περιοχή. Βέβαια, υπάρχουν και μελλοντικές σκέψεις, όπως περιοχές όπως είναι ο Δήμος Ευεργέτου, ο οποίος δεν έχει από εκεί μεριά κανένα παιδικό σταθμό, και η Λουτρόπολη Θερμής. Αν καταφέρουν δηλαδή να τα προγραμματίσουμε, και ας μην τα κάνουμε εμείς, ας είναι νέα δημοτική, δεν κάνουμε εκεί. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν και κάποιες προσλήψεις, θα γίνουν προσλήψεις μαγείρων προκειμένου να εξυπηρετούν τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, άλλο ένα στοίχημα προσωπικό που έχουμε σαν σύνδεσμους εδώ είναι ότι όλοι οι παιδικοί μας σταθμοί να σιτίζονται. Δηλαδή τώρα η σίτιση γίνεται στην πόλη της Μυτιλήνης και τα χωριά μας δεν έχουν σίτιση. Αυτό που κάναμε βγήκε ο διαγωνισμός τροφοδοσίας και όλα τα χωριά τώρα με λίγες εξαιρέσεις έχουν τα προϊόντα τους. Άρα εμείς θα βγούμε στον αέρα για μια προκήρυξη, θα ζητήσουμε όσους περισσότερους μάγειρες γίνεται, ώστε να ζητήσονται κανονικά και τα δύο δήμοι. Δύο Φλεβάρι ήμασταν τυχεροί και έγινε πρόσκληση 24 άτομα. Αυτά τα 24 άτομα εμείς τα έχουμε κατανέμει σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και έτσι κερδίσαμε και παραπάνω παιδιά, με δασκάλους, με καθαρίστες. Και είναι η λειτουργία των παιδικών σταθμών σε άρεστη κατάσταση. Πρόσφατα έχουν γίνει αναθέσεις σε κάποιους παιδικούς σταθμούς προκειμένου να τηρούν κάποιες προδιαγραφές όπως αυτές τις ορίζει ο νομοθέτης. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτοί οι παιδικοί σταθμοί? Εμείς από 18 Γενάρη που ήρθα εδώ στο Σύνδεσμο υπήρχε μια νομοθεσία, ένα άρθρο του 1997 που έπρεπε όλοι οι παιδικοί μας σταθμοί να προσαρμοστούν και να γίνουν ασφαλές και λειτουργικοί για τα παιδιά μας. Άμεσα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία ξεκινήσαμε και όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν μπει σε μια σειρά προσαρμογής. Να σας αναφέρω ότι ο τέταρτος ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες και θα παραδοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο θα τον παραδώσουμε για χρήση. Ένα έργο προπολογισμού αξίας 80.000 ευρώ. Έχουμε τη Μόρια που και αυτή έχει ξεκινήσει το εργολάβο και αυτό είναι προπολογισμού τα 6.000 ευρώ. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στα χωριά, ειδικά στον Παπάδο, στο Σκόπελο, στη Γέρα και αυτά από ό,τι μου ενημέρωσε η τεχνική υπηρεσία την άλλη εβδομάδα εγκατέστησε ο εργολάβο μέσα. Και αυτά μεγάλα έργα. Ειδικά στον Παπάδο ο προπολογισμό είναι γύρω στα 260.000 ευρώ και στο Σκόπελο γύρω στου 100.000 ευρώ. Η Αγιάσος έχει περάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει μια συστέγαση στο νηπιαγωγείο τη Αγιάσος, ώστε να μπορεί ο εργολάβος να ολοκληρώσει εργασίες. Ο Παπάδος, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον κύριο Κοτσόνη, θα πάει στο νηπιαγωγείο Παπάδων. Και ο Σκόπελος θα πάει στο νηπιαγωγείο Σκοπέλου, ώστε να ολοκληρωθούν και αυτές τις εργασίες και το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι. Γίνονται εργασίες οι οποίες βελτιώνουμε όλες τις συνθήκες που μέσα για τον εκπαιδευτικό και το προσωπικό αλλά και των παιδιών.
Εκτός από αυτές τις εργασίες, υπάρχουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί που χρήζουν επιπλέον κάποιων εργασιών? Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ο Τρέπον Αναστασιάδης. Είναι ένα δύσκολο κτίριο και παλιό κτίριο. Γι' αυτό πάλι σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία έχουμε προγραμματίσει να γίνει μια άδεια κατεδάφιση και να κάνουμε ένα νέο σταθμό. Όπως να σας πω ότι με τη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, αλλά με το Δήμα όλοι μαζί, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το χώρο του Κατσάνη και να γίνει εκεί ένας καινούργιος ορκομοινιακός σταθμός. Επίσης, να σας αναφέρω ότι στο Κατσάνιο υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, ώστε εκεί να αναγείρουμε το καινούργιο σταθμό που θέλουμε να κάνουμε και να φύγει ο δεύτερος από τον πρώτο και να πάει στο Κατσάνιο. Τώρα πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Παράλληλα, εμείς, επειδή δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα στη λειτουργία του σταθμού μας, θα βγούμε σε διακήρυξη να βρούμε ένα χώρο που να πληρεί τις προδιαγραφές ώστε να γίνει πιο γρήγορη η μετεστέγαση του δευτέρου από τον πρώτο. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δομές, όπως το κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοβολείο, αυτά σε τι κατάσταση βρίσκονται? Λειτουργούν όλα. Δηλαδή, το κοινωνικό μας παντοβολείο βρίσκεται όσοι στεγάζονται κοντά στο χώρο μας. Έρχονται περίπου το μήνα 120 οικογένειες και τους δίνουμε μια φορά το μήνα κάποια προϊόντα. Λειτουργεί σαν ένας χώρος, έχουμε κάνει μέσα τη διαρρύθμιση, βάζουμε μέσα τα προϊόντα μας, δεχόμαστε χορηγίες. Ήδη κάναμε ένα φιλανθρωπικό αγώνα με τους βετεράνους της Χίου και είχε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Μαζέψαμε πολλά προϊόντα. Και αυτό που βλέπω είναι ότι συνέχεια και περισσότερος κόσμος έχει ανάγκη τη στήριξή μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το στηρίζουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κοινωνικό φαρμακείο, μας είπατε προηγουμένως off the record ότι πρόκειται να επαναλειτουργήσει. Το κοινωνικό φαρμακείο βρίσκουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας πω και στην πρώτη που το μαθαίνετε ότι τελείωσε πλέον. Έχουμε ανακοινώσει τους πίνακες για το προσωπικό, έχουμε βρει και φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό και πιστεύω τις προσεχές μέρες θα έχουμε και κοινωνικό φαρμακείο που είχε να λειτουργήσει πάρα πολλά χρόνια. Θα πάει και αυτό καλά, πιστεύω. Από τη στιγμή που βρήκαμε το προσωπικό, θα είναι μια βοήθεια για τους, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλετε να μας υπενθυμίσετε ποιοι εξυπηρετούνται από αυτό? Όλοι οι άστεγοι και όλοι όσοι έχουν πρόβλημα με μισθοδοματικά κριτήρια, δηλαδή έρχονται. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα ευρώ για να αγοράσει μια ασπιρίνη. Πάρα πολλοί κόσμος. Και δέχομαι καθημερινά εδώ παππούδες και γιαγιάδες που τους έχουν παρατημένους, οι οποίοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να πάω στο φαρμακείο να πάρω αυτό το φάρμακο. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μου. Για το κοινωνικό φροντιστήριο. Το κοινωνικό φροντιστήριο, ναι, λειτουργεί. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και μία δράση να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς πρόσωπα της υπηρεσίας τους. Έχουμε δύο τμήματα, είχαμε και φιλολογικά και αγγλική και αγγλική φιλολογία. Στεγάζεται μαζί με το Σύλλογο Θελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων στο Φανάρι και εκεί γίνεται δουλειά και προσπαθούμε την καινούργια χρονιά να βρούμε περισσότερους εκπαιδευτικούς γιατί εκεί έχουμε ανάγκη. Επανερχόμενοι στις κοινωνικές δομές και στη σύντηση, πώς είναι οι υποφελούμενοι που ενισχύουμε σε καθημερινή βάση? Εδώ στο Σύνδεμο σε καθημερινή βάση προσφέρουμε 100 μερίδες φαγητό και δεν φτάνουν κιόλας. Και ευτυχώς που έχουμε δίπλα μας έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει καταλάβει το πρόβλημα και θα πω και το όνομά του, είναι ο Μανώλης Τζανέτος, ο οποίος με τη βοήθειά του κάθε φορά του ζητάω και επιπλέον μερίδες. Αν δείτε ανθρώπους που έρχονται με τη σακουλίτσα τους και παίρνουν καθημερινά το φαγητό τους. Επίσης, πάλι με τη βοήθεια του κ. Τζανέτου, προσφέρουμε στο Μιχαλέλιο σε καθημερινή βάση 30 μερίδες φαγητό. Που αυτό γίνεται τώρα για πρώτη φορά. Με τη βοήθεια του κ. Τζανέτου και του Κέντρεν Κελάιτης, σε καθημερινή βάση πάνε 30 μερίδες στο Πλωμάρι, στο Μιχαλέλη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δράση των ΚΑΠΗ και τη δραστηριοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας? Με τα ΚΑΠΗ, σας πω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, επειδή είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, τα έχω πιστοποιηθεί και τα δύο τα ΚΑΠΗ, και το ΚΑΠΗ Μυτιλήνης και το ΚΑΠΗ Πλωμαρίου. Υπάρχουν και προσωπικό, το οποίο αξιόλογο προσωπικό, και η κυρία Κασάπη στη Μυτιλήνη και ο Σαράβουλου στο Πλωμάρι και καταφέραμε και κάναμε και πολλές δράσεις, ειδικά και με εκδρομές και με το Πανεπιστήμιο και με την αστυνομία και μιλήσαμε και για τη διατροφή και τρίτη ηλικία. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που θέλω να τους προσφέρω τώρα είναι να καταφέρω να ξαναλειτουργήσω εκεί μια αίθουσα που είναι για φυσιοθεραπείες.
ειδικά για το ΚΑΠΗ Μυτιλήνης, έχουμε κάνει μια συνεργασία με το αστικό κτέλ και έχουμε πάρει κάρτες απεριόριστων των δρομών, τις οποίες έχουμε χορηγήσει στα μέγεθη του ΚΑΠΗ και μπορούν ανά πάση στιγμή να επισκεφτούν όποια παράδια θέλουν δωρεάν, σε όποια ενότητα θέλουν. Δηλαδή, μπορώ από τη Μυτιλήνη να ξεκινήσω να πάω στη Χαραμίδη, να πάω στη Γέρα ή στη Θερμή. Και παράλληλα, στην συνεργασία με, την Αδέλη και τον πρόεδρο του κύριο Τσαγκάρη, υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για τα μέλη του ΚΑΠΗ μας στην Πλάζ. Πληρώνω μισό εισιτήριο. Η κίνηση που έχουμε κάνει τώρα, γιατί ο σύνδεσμος είχε ημερομηνία λήξης, δηλαδή το ανταμείο 8 του 24 έλυγε και έπρεπε να πάρουμε κάποιες παρατάσεις. Ομόφωνα και τα δύο δημοτικά συμβούλια, και της Δυτικής Λέσβου και του Δήμου Μυτιλήνης, η λειτουργία πλέον του συνδυασμού είναι επαόριστο. Άρα μπορούμε να κάνουμε δράσεις μακροπρόθεσμα και να προγραμματίσουμε τώρα χωρίς να έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα έχουμε βγει και στο, να σας πω, και στην κινητικότητα. Ζητάμε άτομα, διότι κάποια άτομα όταν έβλεπαν ότι λίγοι ο σύνδεσμος 31-8 δεν έκαναν π.χ. τη διαδικασία για να μπουν, γιατί δεν ήξεραν το μέλλον θα ήταν αβέβαιο. Τώρα πιστεύω με αυτό το φέκ που έχει βγει, νομίζω, η λειτουργία του συνδέσμου επαόριστο θα μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερες δράσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, επειδή ξέρουμε ότι στα περισσότερα χωριά της Λέσβου ο πληθυσμός είναι γερασμένος, είναι κλεισμένος πολύ στα σπίτια τους, υπάρχει κάποιος έτσι προγραμματισμός ή ένα όραμα προκειμένου ανάλογες δράσεις, αν όχι στο βαθμό που εντοπίζονται στα ΚΑΠΗ Μυτιλήνης και Πλωμαρίου, να γίνουν και σε άλλα χωριά της Λέσβου? Εμείς αυτό που προσπαθούμε να σας πω σαν Δήμος Μυτιλήνης και σαν σύνδεσμος είναι να υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που προσπαθούμε να τα εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε κάποια κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, τα γεροντάκια θα κατεβαίνουν, θα υπάρχει μέσα το κατάλληλο προσωπικό, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κτλ. Θα τους βοηθάμε, δεν θα μένουν εκεί. Απλά θα τους δίνουν τα φαρμακά τους, θα τους προσέχουν και μετά θα φύγουν στο σπίτι τους. Ο σύνδεσμος επεκτείνεται και στους δύο Δήμους, και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στο Δήμο Μυτιλήνης. Ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί? Οι σχέσεις μας από την πρώτη στιγμή είναι άριστες. Εδώ είμαστε μια ομάδα, η οποία ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είμαστε δύο από Μυτιλήνη, δύο από Καλόνια, από τη Δυτική Λέσβο και ένας από την Αντιπολίτευση. Οπότε λειτουργούμε σαν ομάδα, είναι πενταμελές, ομόφωνα ψηφίζουμε τις αποφάσεις. Ο κ. Αλεξανδρής, που είναι και τεταμένος σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, είναι αντιπρόεδρος του σύνδεσμου και υπάρχει άρση συνεργασία. Δηλαδή είμαστε μια λυσίδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό που θα αναπτυχθεί στη Δυτική Λέσβο, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας εκεί? Ήδη στη Δυτική Λέσβο, σε συνεργασία με την τεχνική μας υπηρεσία εδώ, αλλά και με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το παιδικό σταθμό του Πολυχνήτου, της Ερεσού. Ήδη η Ερεσός και η Πέτρα είναι έτοιμες οι μελέτες και σε λίγες μέρες έχουμε τα αποτελέσματα να προβούν και στις υπογραφές των συμβάσεων και των προκηρύξεων. Η Αγία Παρασκευή, από ό,τι μαθαίνω από τη Δυτική Λέσβο, θα μπει και σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και εμείς απλά θα κάνουμε την προσαρμογή. Η ΚΑΠΗ είναι ένα στολίδι που λειτουργεί σε ένα πολύ πανέμορφο χώρο. Κάνουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις και έχουμε ολοκληρώσει και τις εργασίες και είναι ένα πολύ καλό κτίριο. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ούτως ώστε στο τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής θητείας να νιώθετε την ικανοποίηση ότι τα έχετε καταφέρει σε σημαντικό βαθμό? Το στοίχημα που έχω βάλει εδώ και μαζί με την ομάδα και τους συνεργάτες μου είναι να φτιάξουμε δύο παιδικούς σταθμούς. Είναι ακόμη μία δράση που θέλω να κάνω είναι με τα παιδιά της συνεξέλιξης, να βοηθήσω τα παιδιά που βρίσκουν στο φάσμα του αυτισμού και να φτιάξουμε μία στέγη για αυτά. Έχω μιλήσει με τη διαχειριστική αρχή, το τρέχουμε και η Δυτική Λέσβος να φτιάξουμε ένα εκεί το παιδικό σταθμό του Πολυχνήτου. Ήδη είχαν γίνει κάποιες διαδικασίες και κάποιες ενέργειες με την επικυρία Σαντονέλη. Βρήκαμε το φάκελο, τον τρέξαμε, υπήρχαν έτοιμες μελέτες, ήταν έτοιμα από επιτροπές. Αυτό προσπαθούμε τώρα να βρούμε και κάποιους χρηματοδότης, ώστε να το προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι του συνδέσμου είναι το κέντρο κοινότητας, όπου το κέντρο κοινότητας ασχολείται με όλα τα πρωινικά επιδόματα. Περνάει πάρα πολλοί κόσμοι από εκεί. Υπάρχει παράρτημα κέντρο έντεξης μέσα το κέντρο έντεξης μεταναστών, στο οποίο μετανάστες νόμιμοι τους κάνουν τα επιδόματά τους. Οι μετανάστες εννοούμε όχι μόνο τους πρόσφυγες, εννοούμε τους Αλβανούς, Μολδαβούς, όλη την γκάμα των μεταναστών, οι οποίοι έρχονται στον χώρο του κέντρου κοινότητας και τους κάνουν τα επιδόματα. Υπάρχει το παράρτημα Ρωμά, με το οποίο κάνουμε πολλές δράσεις. Ήδη προχθές κάναμε καρκίνο στο μαστού και γυναίκα Ρωμά και είχαμε μεγάλη ανταπόκριση.
Κάναμε ακόμα μια δράση και φέραμε τον κύριο Γεωργίου, τον καθηγητή από την Αθήνα, που είναι και αυτός ο Ρωμά, ο οποίος μας μίλησε για τα στερεότυπα των Ρωμά. Με το κέντρο ένταξη μεταναστών ήδη κάναμε κάποιες ημερίδες για να ενεργοποιήσουμε το κέντρο ένταξη μεταναστών. Κάναμε κάποιες επισκέψεις στην Αθήνα να δούμε πώς λειτουργούν, ώστε και εμείς εδώ να έχουμε την ίδια τεχνογνωσία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ορίσει επιτροπή ώστε να πάρουμε ένα κτίριο και να το κάνουμε εκεί για μαθήματα πολιτογράφηση για τους μετανάστες. Έχουμε μεγάλη απόκριση και από την αλβανική κοινότητα, αλλά μέσα και από το χώρο του ΚΙΤ. Και προχωράμε, δηλαδή είναι και αυτό ένα εργαλείο για το Δήμο μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση και η ένταξη των ανθρώπων αυτών? Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολη, αλλά και αυτοί θέλουν τη φροντίδα μας. Ευτυχώς είμαι τυχερός, διότι στο παράρτημα Ρωμά είναι ο κύριος Καλογρίδης που είναι διαμεσολαβητής Ρωμά και ο κύριος Κούβαρος που είναι δάσκαλος, και υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι πολύ κοντά στους Ρωμά και συνεχώς πηγαίνω σχολείο, τα φροντίζουμε, εδώ έρχονται, τα δίνουμε ρουχαλάκια. Ξέχασα να σας πω ότι λειτουργεί και η κοινωνική ματιοθήκη, η οποία κοινωνική ματιοθήκη σε καθημερινή δηλαδή βάση δίνουμε ρούχα σε όποιον έχει ανάγκη και έρχονται και μας ζητάνε ρούχα. Έχουμε και χορηγίες. Καταφέραμε με τον στρατηγό της αστυνομίας, ο οποίος και αυτός είναι ανοιχτός στην τοπική κοινωνία, μας έδωσε μια πολύ σημαντική χορηγία με ρούχα και αυτά τα προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που θέλουμε σαν νέα δημοτική αρχή να πετύχουμε είναι να φτιάξουμε μια δομή αστέγων. Δηλαδή αυτό που βλέπω στις κρύες συνήθως το χειμώνα, να ανοίγουμε την αίθουσα του γηπέδου ή να τους βλέπουμε στο τελωνείο, στο λιμάνι, μέσα σε στρώματα κάτω κατά γης. Και προσπαθούμε τώρα, υπάρχει πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δομή αστέγων. Μου είπε ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εκμεταλλευτούμε το κτίριο της πυροσβεστικής που φτιάχνεται ήδη τώρα. Και ξέρουμε πόσα άτομα μπορούμε να φιλοξενούμε σε αυτές? Είναι πολύ νωρίς ακόμα για μια τέτοια. Είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτά που βλέπω εγώ από την εμπειρία που έχω αποκτήσει εδώ και κανένα 6 μήνες, υπάρχουν 7-8 άτομα που είναι άστεγοι. Δηλαδή κοιμούνται μέσα σε χαμόσπιτα, στα παγκάκια, υπάρχει πρόβλημα.